Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Moto Bike TV. Πιστοί στο ραντεβού μας, είμαστε μαζί σας και αυτή την Κυριακή με πλούσια και ενδιαφέροντα θέματα γύρω από τον κόσμο των δύο τροχών. Νέο Ducati Scrambler, Kimco Downtown 3.5, Julien Dupont στην Ίσυρο, αλλά και το δεύτερο μέρος από το Scooter Moto Festival είναι τα θέματα μας για σήμερα. Πριν πάμε να ξεκινήσουμε όμως, έχουμε το όνομα του νικητή που κερδίζει τα δωρεάν εισιτήρια για το Red Bull X Fighters Athens 2015. Το όνομα του νικητή, ή μάλλον της νικήτριας, είναι Κωνσταντίνα Βαμβουκάκη. Η Κωνσταντίνα λοιπόν κερδίζει δύο δωρεάν εισιτήρια για την Παρασκευή 12 Ιουνίου για το Red Bull X Fighters Athens 2015. Κωνσταντίνα, συγχαρητήρια. Εσείς μην ξεχνάτε να συνεχίζετε να παίζετε στο διαγωνισμό στο Facebook. Πατάτε πάνω στο tab του διαγωνισμού Red Bull X Fighters Athens 2015. Συμπληρώνετε τη φόρμα με τα στοιχεία σας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, και παίρνετε μέρος στην κλήρωση για δύο δωρεάν εισιτήρια. Το όνομα του νικητή θα βγει την επόμενη Κυριακή. Πάμε να δούμε το πρώτο μας θέμα και τα λέμε σε λίγο. Μία μοτοσυκλέτα που περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό να έρθει στην εκπομπή μας για να την οδηγήσουμε είναι το νέο Ducati Scrambler. Λιτό, γοητευτικό, ξεχωριστό και άκρος απολαυστικό. Τέσσερις λέξεις που βρήκαμε να συνοδεύσουν το νέο Scrambler. Μία μοτοσυκλέτα που εμφανίστηκε την δεκαετία του 1970 και 25 χρόνια μετά αναβιώνει παντρεύοντας το κλασικό με το μοντέρνο. Νέο Scrambler λοιπόν στην έκδοση Icon, μία από τις τέσσερις εκδόσεις που έχει το Scrambler, έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Το πρώτο Ducati Scrambler σχεδιάστηκε την δεκαετία του 1960 και μπήκε στην παραγωγή το 1962, ενώ συνέχισε να βελτιώνεται μέχρι και το 1968 σε εκδόσεις 250, 350 και 450 κυβικών αντίστοιχα. Το πρώτο Scrambler, σύμφωνα με το εργοστάσιο, υπήρξε τεράστια επιτυχία. Ήταν μια μοτοσυκλέτα που ενσωμάτωνε το επαναστατικό και μη συμβατικό πνεύμα της εποχής, ενώ για πολύ κόσμο αναγνωρίστηκε και ως το σημείο συνάντησης ευρωπαϊκής και αμερικανικής σχολής μοτοσυκλετισμού. Το Scrambler, όσο και αν κάποιοι δεν συμφωνούν, είναι μια ρετρό μοτοσυκλέτα, εμπνευσμένη από την δεκαετία του 70, διαθέτοντας σύγχρονη τεχνολογία και περιφερειακά του σήμερα. Ο κινητήρας που φοράει το Scrambler είναι ένας παλιός γνώριμος κινητήρας από το Monster 796, αερόψυκτος V2 Desmo, ο οποίος βέβαια έχει δεχθεί μερικές αλλαγές, προσφέροντας ομαλή επιτάχυνση σε όλη την γκάμα των στροφών. Η απόδοση του νέου κινητήρα είναι στους 75 ύπους στις 8.250 στροφές, από τους 87 ύπους στις 8.500 στροφές που είχε το Monster 796, ενώ η ροπή του αγγίζει τα 6,9 κιλά. Το κυβότιο ταχυτήτων είναι εξατάχυτο, προσφέροντας ελαφριά λειτουργία αλλά και φιλικότητα στην κίνηση μέσα στην πόλη, ενώ το πλαίσιο είναι περιμετρικό ατσάλινο χωροδικτύωμα. Μουσική
Στον τομέα των αναρτήσεων, το Scrambler φοράει ένα στραμμένο τηλεσκοπικό πυρούνι καγιάμπα για μπροστά με διάμετρο καλαμιών 41 χιλιοστά, χωρίς ρυθμίσεις, ενώ για πίσω υπάρχει ένα μονό αμορτισέρ καγιάμπα επίσης με ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου. Ενώ και οι δύο διαδρομές των αναρτήσεων είναι στα 150 χιλιοστά για αυτούς που θέλουν να οδηγήσουν και λίγο στο χώμα, μιας και τα ελαστικά το επιτρέπουν, αφού τα Pirelli MiTAF 60 που φοράει παράγονται ειδικά για το Scrambler για trial χρήση. Στα φρένα η Ducati έχει τοποθετήσει ένα δικάναλο σύστημα ABS στον βασικό εξοπλισμό, το οποίο βέβαια απενεργοποιείται, και στον εμπρός τροχό υπάρχει ένας μονός δίσκος 330 χιλιοστών με τετραέμβολη δαγκάνα ακτινικής στήριξης Brembo και ένας 245 χιλιοστών διαμέτρου με δαγκάνα μονού εμβόλου για πίσω. Οργάνων, αποτελείται από μια στρογγυλή μονάδα με μια ψηφιακή οθόνη με ενδείξεις τροφομέτρου στο κάτω μέρος της οθόνης. Με υπάρχει επίσης οδόμετρο, ένδειξη καυσίμου, θερμοκρασίας, υπενθύμηση σέρβις, ρολόι, αλλά και λαμπάκι για χαμηλή στάθμη βενζίνης. Επίκεντρο της προσοχής σε κάθε Scrambler είναι το ρεζερβουάρ, σχεδιασμένο με μεγάλη προσοχή. Το ρεζερβουάρ φοράει αλουμινένια πλαϊνά καπάκια που αλλάζουν, κάνοντας έτσι κάθε φορά την εικόνα της μοτοσυκλέτας σας διαφορετική. Το ύψος της σέλας είναι χαμηλό ώστε να μπορούν όλοι οι αναβάτες να πατάνε τα πόδια τους κάτω, ενώ το φαρδί τιμόνι συμπληρώνει την εικόνα φιλικότητας ακόμα και σε οδήγηση μέσα στην πόλη. Νέος είναι και ο προβολέας με τον κυκλικό LED φωτισμό. Με το νέο Scrambler λοιπόν η Ducati κάνει ένα αποφασιστικό άνοιγμα σε ένα νεανικό κοινό που θέλει να απολαύσει την οδήγηση μιας κανονικής μοτοσυκλέτας, να στρίψει, να πλαγιάσει, να παίξει και με έναν εντυπωσιακό τρόπο να φέρει εικόνες της δεκαετίας του 70 στην σύγχρονη εποχή που διανύουμε. Το νέο Scrambler λοιπόν στη βασική έκδοση Icon μπορεί να γίνει δικό σας μόνο με 8.990 ευρώ και σίγουρα η αγορά μιας Ducati δεν αποτελεί πια για πολλούς όνειρο θερινής νυχτός. Στη σημερινή εκπομπή στην παρέα μας έχουμε το Kymco KXC400. Πρόκειται για ένα σκούτερ το οποίο απευθύνεται σε απαιτητικούς αναβάτες με πιο σπορτίβ συμπεριφορά. Downtown 3. Κύριε Νίκο, τι κάνεις εδώ, αγόρι μου? Downtown 3,5. Downtown 3,5. Το καινούριο. Και πού το βρήκατε αυτό, δεν υπάρχει πουθενά. Μόλις το πήρα. Με ξένες πινακίδες, Όχι, ελληνικότατες. Μόλις κυκλοφόρησε. Και το πήρατε. Το πρώτο που κυκλοφόρησε και είναι δικό μου. Το στρώνετε. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Μπορώ να κάνω ένα πάνω κάτω. Πανέλα. Ένα πανέλα και εδώ στην πλατεία ένα κυκλικό και να το φέρω πίσω. Στρώνω.
Εντάξει, εγώ τα μηχανάκια σας τα δίνω πάντα. Ένα πάνω κάτω θα κάνω μόνο. Άντε, μετράω χρόνο, ε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Όχι σούζες burnout. Όχι, 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 τίποτα. Ένα πάνω κάτω, σας υπόσχομαι. Ένα πανέλα. Ωραία, φίλε. Κύριε Νίκο, καθίστε εδώ πέρα με το K6400. Κάθομαι, κάθομαι. Σε αναμένα κάρβουνα. Ωραίο, ε. Μήπως μπορείς να κάνεις μόνο το έλα και όχι το πάνε. Όχι, σε δύο λεπτά θα είμαι πίσω, δύο λεπτά. Η Kymco επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της, μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο την γκάμα της με ένα Sport Touring Scooter. Ο όρος Sport για το νέο Downtown είναι εμφανής, ειδικά αν εστιάσει κανείς στο εμπρός μέρος του νέου Downtown. Όψη γεμάτη γωνίες, με δύο αιχμηρούς προβολείς και πέντε αεραγωγούς. Δύο στο πλάι της ποδιάς, δύο κάτω από τα φανάρια και ένα στη μέση. Από εκεί και πίσω, ο χαρακτήρας Touring είναι ξεκάθαρος. Μεγάλη σέλα, αποθηκευτικός χώρος για δύο full face κράνη, τεράστιες χειρολαβές και χώροι για να πατούν τα πόδια με άνεση. Η ζελατίνα δείχνει ικανή να προστατέψει τον αναβάτη και ο πίνακας οργάνων να του παράσχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται σε καθημερινή βάση, είτε κινείται εντός είτε εκτός πόλης. Ο κινητήρας τώρα που φοράει το νέο Downtown είναι 320 κυβικών εκατοστών και αποτελεί το νέο μέλος της σειράς κινητήρων G5 της Kymco, ενσωματώνοντας όλη την τεχνολογία που έχει αναπτύξει η εταιρεία. Πρακτικά, G5 σημαίνει μικρότερο βάρος, μικρότερη κατανάλωση, μειωμένη κραδασμή και αυξημένη υποδύναμη. Το νέο Downtown διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ψύξης με σχεδίαση που βελτιώνει τη ροή του αέρα καθώς και νέα μετάδοση που βασίζεται στη μετάδοση που χρησιμοποιήθηκε στο Exciting 400. Στα φρένα έχει επιλεγεί ένας κυματιστός δίσκος διαμέτρου 260 χιλιοστών με τρυπίστον ιδαγκάνα για μπροστά και ένας ακόμη με διπίστον ιδαγκάνα 240 χιλιοστών για πίσω, ενώ το τελευταίας γενιάς σύστημα ABS της Bosch περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό. Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο ατσάλι και το ρεζερβουάρ χωρητικότητας 12,5 λίτρων είναι τοποθετημένο στο κέντρο για καλύτερη κατανομή βάρους. Η τροχή είναι αλουμινένη 14 ιντσών για μπροστά και 13 ιντσών για πίσω, ενώ η θέση οδήγησης έχει χαμηλώσει, αυξάνοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας στον αναβάτη. Το νέο Downtown 3,5 είναι εδώ και είναι έτοιμο να γίνει δικό σας μόνο με 5.095 ευρώ. Αυτά δεν ήταν δύο λεπτά, ήταν δύο εβδομάδες. Δεν άργησα. Καλά σου, ξαναδώσω εγώ μηχανάκι.
Ναι, αλλά εγώ το έστρωσα. Το έστρωσες. Ναι. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο. Τίποτα. Στρωμένο είναι έτοιμο. Αυτό που χρειάζεται να κάνω είναι να μην σου ξαναδώσω μηχανάκι ποτέ. Τώρα μην μου πείτε ότι σαντιστήκατε στα αλήθεια. Δεν έχω θυμώσει. Έχω εκνευριστεί. Ναι, αλλά είναι έτοιμο, στρωμένο. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Once again, I've had the chance to ride a place that seems impossible to find on our planet. A place from another world. When I got there, it was so bright that I couldn't believe what lay under my eyes. This place was made of yellow soil, boiling holes, and volcanic rates. Just like Venus, the planet named after the Greek goddess of love and beauty. As I got closer, I felt the heat and the energy of this place. I knew this place was my next destination. This place is Nisiros, a remote island in the southeast of Greece. This island was created from a volcano that is still alive. There was a lot of fume under my wheels when I reached the center of the crater. Love to explore unridden places and make a dream come true. Στο περσινό Scooter Moto Festival για πρώτη φορά έγινε αισθητή σε μεγάλο βαθμό η παρουσία μοντέλων περασμένων δεκαετιών και άλλων εποχών, ξυπνώντας μνήμες σε ρομαντικούς και νοσταλγούς του παρελθόντος. Στην φετινή έκθεση, οι κλασικές μοτοσικλέτες έδωσαν δυναμικό παρόν με την ελληνική λέσχη φίλων κλασικής μοτοσικλέτας, την ελληνική λέσχη ιαπωνικής κλασικής μοτοσικλέτας, αλλά και την δραστήρια κοινότητα των Γκουζίστι Ελλάς, ενώ στον υπερυψωμένο χώρο πίσω από την Suzuki διοργανώθηκε για πρώτη φορά ένα custom event από το μεγαλύτερο site custom caferacercult.gr με μοναδικές κατασκευές Ελλήνων custom δημιουργών. Συνεχίζοντας την περιήγησή μας στα customizing, βρισκόμαστε στην εταιρεία Bandisca και έχω δίπλα μου τον Αλφ και τον Δημήτρη το Rocker. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε?
Εμείς είμαστε μια χαρά. Ο Αλφε, να πούμε ότι είναι Ισπανός που μένει στην Ρουμανία και ειδικεύεται στο customizing. Σωστά, Δημήτρη? Ακριβώς έτσι είναι. Είναι πολύ φίλος. Πολύ φίλος του καφέ Racer Cult. Τον προσκαλέσαμε εδώ στην Ελλάδα να μας δείξει το καινούργιο του δημιούργημα. Αυτό το μηχανάκι που θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά γι' αυτό. Αυτό είναι ένα Σεμπέ 400 του 1980. Να ρωτήσουμε τον Αλφ πότε το ξεκίνησε, να μας πει λίγα λόγια για την εταιρεία του. Okay, λοιπόν. Can you tell us a little words about Bandisca? What is Bandisca for you? Bandisca is my cave. Είναι η σπηλιά του, όπως λέμε και εμείς, το man cave, να πούμε εδώ πέρα σε γνήσια ελληνικά, όπου... So, Bandisca is for me a dream become a reality. Because one year ago, I'm involved in the motorcycling since when I was 14 years old. But last year I decided to start a known shop and start to customize the bikes. And for me it's a big dream. Bandisca is the name of the dream. And means nothing because it's just a word. It's just a word that my little daughter say to my to my dog. Yeah. And I take from her. Okay. Δημήτρη, να ρωτήσουμε λίγο για το Σεμπέ το 400 εδώ. Πότε το ξεκίνησε, πότε το τελείωσε. Αν ασχολείται και με άλλες μοτοσυκλέτες. Do you have other projects and can you tell us about this bike, about the machine, about the stuff that you did in this bike? Of course, this bike. I started to work on this bike the last year. I have a relation with the Cafe Racer Cult, with Leonidas, with Dimitrios from the last year, from my first project, the Suzuki Bastarda. And I told Leo about this bike when I bought it. And he said me that we can do something in collaboration. I start to think something about this. I don't like to do two bikes the same. Yeah. For me, every bike is a different person. Κατασκευάζει μία ξεχωριστά. Έχουν προσωπικότητα οι μοτοσυκλέτες και γι' αυτό κατασκευάζει μία κάθε φορά. Στην ουσία αυτή είναι μια μοτοσυκλέτα συνεργασίας Ελλάδα-Ισπανία, έτσι. Ακριβώς, ναι. Ελλάδα-Ισπανία και Ρουμανία, μια και είναι κάτοικος Ρουμανίας, λόγω ένα μόρε τον κράτησε εκεί στη Ρουμανία, παντρεύτηκε, έχει κάνει και ένα υπέροχο παιδί και έχουν έρθει εδώ πέρα, μπορώ να πω, όλοι μπορούν να έρθουν να δουν εδώ αυτό το καταπληκτικό άνθρωπο και τη μοτοσυκλέτα του. Να ρωτήσουμε τον Αλφ αν είναι η πρώτη φορά. It's your first time you came to Greece? Yes, it's the first time I am coming to Greece. I was very interested in coming here. I expect this from several months, and I'm very happy to reach Athens to do this presentation. I want to thank you so much to Dimitrios, to Leo, to Cafe Racer Cult, also to the artist that has painted the tank, the real intellectuals. Ντρέπονται οι Real Intellectuals, να πω ότι ντρέπονται. Ναι, τους είδαμε ότι εξαφανιστήκανε. Μόνο που καθόντουσαν να βγουν στο μικρόφωνο δεν θέλανε. Αλλά να πούμε ότι η τέχνη πάνω στο τεπόζιτο είναι καταπληκτική. Και αυτό που έλεγα και πριν, ότι είναι ένα ελληνικό μοτίβο καθαρά, είναι ο Θεός Πάνας. Και είναι φοβερό αυτό εδώ, να μπορέσουμε να δώσουμε και στο εξωτερικό το να φτιάχνουμε μοτοσυκλέτες με ελληνικά μοτίβα. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνουμε μόδα αυτό εδώ το πράγμα, στα Cafe Racer, στα Brad Bikes, με συνεργασία με άτομα όπως ο Αλφ και να κάνουμε αυτό εδώ το πράγμα τεράστιο στην Ευρώπη. Και ξέρετε, ήδη παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Θα το κάνουμε τεράστιο, γιατί έχουμε τρομερή όρεξη όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουμε για αυτό εδώ το πράγμα. Και οι άνθρωποι μας βοηθάνε όπως το MotoMBike TV. Αλφ, what's your opinion about the Greek riders? I think that in Greece is a very big culture about motorcycling. It's not the same in Romania. Yeah. Romania is I know. a very low culture. I think that it's a great country from the point of view of motorcycling. I observe that the
It's the weather for us. It's the weather. The weather is that inspired guys to take their bikes. It's like in Spain. Yeah. Spain, Italy, and here we have this great sun and Greece. I have seen that the Houston culture is starts to develop very quickly here. Yeah. And it's a good thing. I love people that build something with his hands. Είναι ωραίο να κατασκευάζεις πράγματα με το χέρι, έτσι. Φτιάχνουν πράγματα όλος ο κόσμος στο backyard, όπως φτιάχνουν τις μοτοσυκλέτες, και να βοηθάμε τον κόσμο να φτιάχνει τέτοια πράγματα, να τα φέρνει, να τα κινούμε, να τα δείχνει, να τα πουλάει για να φτιάχνει και άλλα πράγματα συνέχεια. Να δημιουργήσουμε αυτό εδώ το πράγμα. Εδώ. Δημήτρη και Άλφων, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για το έργο τέχνης αυτό. Βλέπουμε τον Αλφ, ειδικά τον Αλφ. Βλέπουμε και άλλες δημιουργίες, όχι του Αλφ, γενικότερα. Αλλά ανεξάρτητον. Κατασκευαστών εδώ στην Ελλάδα. Εδώ είναι στο καφέ Racer Cult, φιλοξενούμε τους ανεξάρτητους κατασκευαστές. Μπορεί να είναι ένα μικρό γκαράζ το οποίο φτιάχνει μία με δύο μοτοσυκλέτες το χρόνο. Εδώ θα είναι να τους βοηθήσουμε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. I'm very happy to be here. Thank you so much for your attention. Thank you so much for being here with all this crazy scenario. It's very important for us. We are a little shop, a very little shop. I have a crazy shop in a very old building at the center of Bucharest, an old house. We will try to make it huge. From here, Greece, to make huge something in and Romania. For sure, we will collaborate in future projects. I'm thinking about something for Δουλεύει συνέχεια το μυαλό του για τέτοια πράγματα, να κάνει κατασκευές. I hope you inspired something in your mind, to have something in your mind to make other stuff in Romania, okay? Okay, okay. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, παιδιά. Στην έκθεση Scooter Moto Festival, την τιμητική τους, είχαν, όπως είχαμε πει, οι custom μοτοσυκλέτες, custom βαφές και γενικότερα όλη αυτή η vintage κουλτούρα. Στην παρέα μας έχουμε τους Adrenaline Junkies, σωστά το λέω. Adrenaline Junkies, σωστά. Adrenaline Junkies. Ο Αχιλλέας και ο... Άκης. Και ο Άκης. Και ο Γιάννης. Είναι δύο παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Μένουμε σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο, στα 6 χιλιόμετρα. Και ασχολείστε με τα custom, με τις custom κατασκευές. Με vintage κατασκευές, custom riding και cafe racers, scramblers και tracker. Ο Άκης έχει να κάνει με τον τομέα τον εικαστικό, ο οποίος έχει να κάνει με βαψίματα. Χρησιμοποιούμε φύλλα χρυσού, αλουμινίου, χαλκού και μπρούτζου και flakes και airbrushing. Εμείς έχουμε να κάνουμε στο μαγαζί μας ξεκάθαρα με την ολοκληρωτική αποσυναρμολογήση της μοτοσυκλέτας. Και μετά την μεταποίησή της και ξανακατασκευή της από την αρχή στα πρότυπα που επιθυμούμε εμείς ή αν είναι παραγγελία κάποιου πελάτη, στα μέτρα και τα σταθμά που θέλει αυτός. Αχιλλέα, πόσα χρόνια είστε στο χώρο? Στο χώρο είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Αυτό όχι επαγγελματικά. Ξεκίνησε ερασιτεχνικά, από έφηβη και ξεκίνησε να ασχολούμαστε με αυτό και λόγω οικονομικών πόρων. Δεν υπήρχαν τα λεφτά για να τα πηγαίνουμε κάπου αλλού να τα φτιάχνουμε. Οπότε πρακτικά ζήσαμε ολόκληρη την κατασκευή και την αναπαλαίωση και τη συντήρηση της μοτοσυκλέτας, αρχικά στα σπίτια μας με κάποια εργαλεία των γονιών μας και μετέπειτα καταφέραμε να κάνουμε ένα χώρο δικό μας σε μαγαζί, το οποίο πλέον προσφέρει την ευχαρίστησή μας και σε κάποιους άλλους πελάτες. Είναι πάνω από 20-25 χρόνια. Είμαστε τώρα 42 και... 36. Πόσο? Εγώ είμαι 36. Στην παρέα μας τώρα δεν είναι μόνο ο Αχιλλέας και ο Άκης, έτσι, είναι και άλλοι τέσσερις. Το μαγαζί είναι επανδρομένο από εμένα και τον Γιάννη. Ο Γιάννης που έχουμε τώρα έχει αντικαταστήσει τον προηγούμενο Γιάννη, ο οποίος ο πρώτος είναι Ολλανδία τώρα με το ίδιο κατάστημα και εκεί. Και τα αρχικά του καταστήματος ήταν σαν AJ, σε λατινικούς χαρακτήρες, και μετέπειτα μας ήρθε η ιδέα και το λόγο Adrenaline Junkies, το οποίο το προτιμούμε από αλκοόλ, drugs και όλη αυτή τη φάση, να είμαστε εθισμένοι σε αυτό το πράγμα, είτε εκδρομικά είτε κατασκευαστικά.
Άκη, θα σου πάρω συνέντευξη πάνω στην Θεσσαλονίκη να τα πεις, να τα πεις πιο πολύ. Θα σε πάρω, θα σε πάρω. Γεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Συνεχίζοντας την περιπλάνησή μας στην έκθεση Scooter Moto Festival, κάνουμε μία στάση στα καταστήματα Παπασταύρου Shops. Με μία πολύ σημαντική παρουσία εδώ στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, με εξοπλισμό αναβάτη και μοτοσυκλέτας. Γιώργος Παπασταύρου στην παρέα μας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Να είστε καλά που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε τα καταστήματα Παπασταύρου Shops με μία πολύ σημαντική παρουσία εδώ στην έκθεση, έτσι. Έτσι είναι. Ξεκινήσαμε με σκοπό να έρθουμε στην έκθεση, όχι για να φέρουμε ολόκληρο το κατάστημά μας. Ξεκινήσαμε να φέρουμε με πολύ επιλεγμένα προϊόντα, ξεκινώντας από μια αγωνιστική μοτοσυκλέτα, που δυστυχώς η μοτοσυκλέτα αγωνιστική προϋποθέτει και ακριβό budget για τους ανθρώπους που να το ακολουθήσουν. Έτσι φέραμε τα κορυφαία προϊόντα για τη μοτοσυκλέτα, στολές με αερόσακο, τα κορυφαία κράνη, όλα. Μια αγωνιστική μοτοσυκλέτα, η οποία είναι ειδικά προετοιμασμένοι για αγώνες. Και περνώντας από εκεί, έχουμε φέρει μοτοσυκλέτες για αναβάτες που χρησιμοποιούν κάθε μέρα, βελτιωμένες. Για μια απλή βόλτα, ως να μπουν σε μια πίστα για ένα track day. Έτσι είναι. Δυστυχώς, λόγω πλέον κόστους, ο πιο πολύς πληθυσμός δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν μια μοτοσυκλέτα καινούργια τεχνολογία. Οπότε, όλοι έχουν κρατήσει τις προηγούμενες και φτιάχνουν τις ίδιες. Δεν γίνεται να λείπει και από τον περίπτερό μας για τους φίλους του σκούτερ τα αντίστοιχα προϊόντα. Ξεκινώντας από ένα απλό SH300 που είναι ένα σκούτερ πολύ καθημερινό, το οποίο έχουμε βάλει αναρτήσεις που είναι κυρίως για λόγους ασφάλειας, γιατί είναι πλήρως ρυθμιζόμενες και είναι πολύ πιο βολικό, είτε μπορείς να την προσαρμόσεις είτε για ένα άτομο είτε για δύο, εξαρτάται τη χρήση. Βλέποντας μετά ένα T-Max 500 που έχουμε επέμβει με εξατμίσεις, με αξεσουάρ τριζόμα, με αναρτήσεις της all-ins, με οτιδήποτε ό,τι βλέπετε πάνω στη μοτοσυκλέτα που μπορεί να γίνει ένα πολύ γρήγορο σκούτερ. Και να περάσουμε βεβαίως και στην ένδυση, το οποίο μπορεί ένας άνθρωπος να ξεκινήσει από ένα χειμερινό μπουφάν της εταιρείας Dynes που αντιπροσωπεύουμε, το οποίο ξεκινάει περίπου στα 190 ευρώ. Και μετά μπορούμε να περάσουμε στα καλοκαιρινά, που τα ξέρουμε όλοι, που ξεκινάμε από 169, περίπου 199 ευρώ. Και φυσικά το νέο μοντέλο το οποίο έφτιαξε Dynes, το οποίο ονομάζεται CityGuard, το οποίο είναι μισή συνθετική φόρμα, είναι πλήρως διάτρητο. Κάνει και για τους ανθρώπους του σκούτερ, γιατί έχει απόλυτη προστασία. Είναι το πρώτο μπουφάν που έχει και προστασία στο στήθος και στην πλάτη, εκτός από τα όλα που έχουν πει και όμως. Αυτό το μπουφάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μια μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού για μια κοντινή βόλτα, για οτιδήποτε. Γιώργο, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Με αυτά και με αυτά, άλλο ένα Mountain Bike TV έφτασε στο τέλος του. Εσείς μην ξεχνάτε να φοράτε πάντα κράνος, να οδηγείτε με ασφάλεια. Όσοι θέλετε να μας ξαναδείτε, επισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube ή τη σελίδα μας στο Facebook. Σχόλια και παρατηρήσεις στο mountainbiketv@gmail.com. Μην ξεχνάτε να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό Red Bull X Fighters Athens 2015 για 2 δωρεάν εισιτήρια. Και ως την άλλη Κυριακή, να είστε όλοι καλά.